Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Όπως κάθε χρόνο η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που προκύπτει σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τη συνεργασία πάντα των πολύπειρων καθηγητών των φροντιστηρίων Ανατολικό. Οι εξετάσεις, όπως κάθε χρόνο, άρχισαν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στην έκθεση. Το θέμα για τα γενικά λύκεια που εξετάστηκαν σήμερα αφορούσε την παιδεία και την εκπαίδευση μέσα από ένα κείμενο του Δημήτρη Μαρονίτη. Πριν δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν οι απαντήσεις στα θέματα αυτά, θα καλωσορίσω στο στούντιο τον Γενικό Διευθυντή των Φροντιστηρίων Ανατολικό, τον κύριο Άρτη Μακενίδη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Αστεριάδο. Για καλησπέρα. Να κάνουμε μαζί μια έτσι μικρή πρώτη εισαγωγική συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος και με την βοήθεια μάλιστα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φροντιστών, τον κύριο Βαφιαδάκη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας μέσω βιντεοκλήσης, μια που βρίσκεται στην Αθήνα. Καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη, κύριε Βαφιαδάκη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενό μας, κύριε Τεμεκενίδη, τον κύριο Βαφιαδάκη, έτσι να μας δώσει εκείνος μια πρώτη αίσθηση, όχι τόσο ως προς το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε διεξοδικά μετά, αλλά ως προς τη διαδικασία των φετινών πανελλαδικών, αν υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία σας ανησυχούν ως Ομοσπονδία και αν υπάρχουν και κάποιες αλλαγές που έχουν προβληματίσει τους υποψήφιους. Κοιτάξτε, τα θέματα ήταν στην έκθεση κανονικά, δεν δημιούργησαν προβλήματα στα παιδιά, ούτε η διαδικασία είχε κάποιο πρόβλημα. Φέτος έχουμε κάποιες αλλαγές, έχουμε την κατάργηση του πεδίου των παιδαγωγικών, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο στις συγκεκριμένες σχολές της βάσης, σε μεγάλη άνοδο της βάσης, λόγω της αλλαγής της αρχιτεκτονικής του συστήματος και όχι λόγω των θεμάτων. Έχουμε από την άλλη μεριά μια σημαντική αύξηση του αριθμού των εισακτέων, 5% μεσοσταθμικά περίπου σε όλες τις σχολές, το οποίο είναι ευνοϊκό για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις φέτος. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που αυτή τη στιγμή προέχει για τα παιδιά και τις οικογένειές τους είναι να είναι ψύχρεμοι, να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα, παρά μόνο με το πώς θα πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα στις εξετάσεις. Να πάνε να γράψουν αυτό που ξέρουν, αυτό για το οποίο έχουν προετοιμαστεί περισσότερο από ένα χρόνο. Γιατί μια σωστή προετοιμασία απαιτεί τουλάχιστον 2 χρόνια, για να μην πω 3, για να μπορείς να πεις ότι είσαι καλά προετοιμασμένος για το επίπεδο των πανελλαδικών. Κύριε Τεμεκενίδη, αυτές οι αλλαγές ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν ένα επιπλέον άγχος στους υποψήφιους, δηλαδή κυρίως ό,τι αφορά τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τα παιδαγωγικά τμήματα. Πηγαίνουν πιο αγχωμένα τα παιδιά ενδεχομένως? Όχι, νομίζω, κυρία Στεριάδου, στα χρόνια μας είναι πολύ λίγα καταρχήν τα παιδιά τα οποία έχουν σαν πρώτη επιλογή τα παιδαγωγικά τμήματα, μιας που έχουν παρέλθει και χρόνοι όπου ο σίγουρος διορισμός υπήρχε μέσω ενός πτυχίου παιδαγωγικών και κυρίως των σχολών των δασκάλων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κ. Βαφιαδάκης, είναι ότι επειδή ακριβώς καταργήθηκε για να, μέχρι πέρυσι, τα παιδιά έπρεπε να δώσουν ένα επιπλέον 5ο μάθημα για να ανοίξουν τις παιδαγωγικές σχολές. Και μάλιστα ξένο προς τα μαθήματα τα οποία γενικά επεξεργάζονταν και δουλεύανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τα παιδιά των ανθρωπιστικών αναγκάζονταν να δώσουν μαθηματικά γενικής, ένα μάθημα δηλαδή το οποίο μάλλον βγάζουν και σπηριά, ας το πούμε έτσι. Ενώ από την άλλη πλευρά, τα παιδιά της Εντικής και της κατεύθυνσης οικονομίας πληροφορικής ήταν υποχρεωμένα να δώσουν ιστορία γενικής παιδείας, που αντίστοιχα ένας μαθητής που ασχολείται πιο πολύ με τα θετικά μαθήματα αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον δεν είναι πολύ λάτρης της παπαγαλίας, της αποστήθησης που απαιτεί προφανώς η ιστορία. Νομίζω ότι αυτό δεν δημιούργησε προβλήματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι μια αποκατάσταση μιας σωστότερης προσέγγισης των βάσεων των εισακτέων. Φτάσαμε δηλαδή να βλέπουμε να εισάγονται παιδιά με 8.500 και 9.000 μονάδες σε παιδαγωγικά τμήματα, που αντιλαμβάνεστε κάποιος που γράφει 8 και 9. Δεν ξέρω πώς μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να βελτιωθεί στα γλωσσικά μαθήματα, στα μαθηματικά και στα υπόλοιπα που πρέπει να διδάξει σε μικρά παιδιά. Αν μου επιτρέπεις, Άρη, ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα τώρα, θα έχουμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, γιατί αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις μας, φέτος θα εισαχθούν στις παιδαγωγικές σχολές υποψήφοι είτε από το πρώτο είτε από το τρίτο πεδίο, όπου δεν εξετάζονται μαθηματικά, και μια από τις δύο βασικές προϋποθέσεις που απαιτούν ένα σωστό δάσκαλο που απαιτείται να έχει είναι να ξέρει καλά τη γλώσσα και στοιχειώδη μαθηματικά. Καλά, θέλω να πιστεύω ότι οποιοδήποτε
Οποιοδήποτε, κύριε Βαφιαδάκη, φτάνει σε ένα σημείο να βρίσκεται στην τρίτη ηλικίου και να εξετάζεται για να περάσει σε κάποιο ΑΕΗ, τα μαθηματικά τα οποία χρειάζονται στο δημοτικό θα είναι εύκολο να τα έχει. Είχαμε πρόβλημα χρόνια με τους δασκάλους και η λογική του πέμπτου μαθήματος που περιέγραψε πριν ο κύριος Μεγενίδης ήταν ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή για να μην μπαίνουν ούτε μόνο με μαθηματικά, ούτε μόνο με τα γλωσσικά. Και αυτό το γεγονός είμαι βέβαιος θα δημιουργήσει προβλήματα σε μια σειρά δασκάλων μέχρι να το διορθώσουν. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο από τη μια αστοχία πήγαμε στην άλλη αστοχία. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και νομίζω ότι έχει να κάνει με την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων και αυτό το ζω φέτος και ως μαμά υποψήφιου για τα ΑΕΗ ήταν ότι ήταν μάλλον σε θετική κατεύθυνση η απόφαση τα παιδιά να δώσουν απολυτήριες εξετάσεις σε μόνο 4 μαθήματα. Ήταν σαφέστατα ένα επιπλέον βάρος που είχαν αυτό των απολυτηρίων εξετάσεων, το οποίο μάλλον φέτος βοήθησε τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι? Σε μένα απευθύνεστε? Ναι, κύριε Βαφιαδάκη. Θεωρώ ότι δεν ήταν, δηλαδή αφού δίνανε μετά τις Πανελλήνιες, ασφαλώς και είναι καλύτερο τώρα αυτό που δίνουν 4 μαθήματα, αλλά έτσι κι αλλιώς το σχολείο στην τρίτη ηλικίου το έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα τα παιδιά. Ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τα μαθήματα με τα οποία δίνουν Πανελλήνιες. Πριν σας απελευθερώσω για να μπορέσετε κι εσείς να συνομιλήσετε με τους μαθητές σας, θα ήθελα να μου πείτε αν η Ομοσπονδία έχει κάποια ζητήματα εχμής τα οποία αφορούν τον κλάδο σας αυτή την περίοδο και έχει κάποιο νόημα να επισημάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα έχουμε δει να δημοσιεύεται ένα νομοσχέδιο που εχθές ψηφίστηκε στη Βουλή, το οποίο έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις για τα φροντιστήρια, αυξάνει τη γραφειοκρατία τους κατά πολύ και κυρίως δίνει ένα λάθος μήνυμα γιατί δεν καταπολεμά καθόλου τη μαύρη εκπαιδευτική παραοικονομία των ιδιαιτέρων μαθημάτων και αυτών που λειτουργούν παράνομα φροντιστήρια, ενώ δίνει ποινές για όλες τις άλλες δομές, όπως τα ΚΕΚ, τα ΙΕΚ και τα λοιπά, για αυτούς που λειτουργούν παράνομα τέτοιου είδους δομές, δεν έχει καμία ποινή και χαϊδεύει τα αυτιά στους παράνομους εκπαιδευτικούς που είτε παραδίδουν μαθήματα, είτε έχουν ακόμα και ένα χώρο και μια έδρα για αυτό το θέμα. Είναι μια κακή συγκυρία για σήμερα, την ημέρα που αρχίζουμε τις πανελλαδικές. Δίνουμε από το Υπουργείο ένα λάθος μήνυμα. Επειδή μας παρακολουθούν κυρίως γονείς αυτή την ώρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα επηρεάσει τα δίδακτρα της επόμενης χρονιάς. Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας το πω και τώρα. Εκτιμώ ότι τα φροντιστήρια θα απορροφήσουν και αυτό το βάρος. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να χαϊδεύουμε στα αυτιά σε ανθρώπους οι οποίοι παράνομα λειτουργούν απλά και μόνο γιατί είναι εκλογικά πελάτες μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα που θίξατε. Φαντάζομαι όμως ότι οι υποψήφοι έχουν αγωνία να δουν. Δεν είναι τη ώρα, θα το αναδείξουμε. Σε απαντήσεις των θεμάτων ακριβώς. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαφιαδάκη. Καλή σας μέρα και καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα. Και στους δικούς σας μαθητές, εύχομαι. Κύριε Τεμεκενίδη, όσο εμείς συνδεόμαστε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Ανανιάδη, θα ήθελα να μου πείτε έτσι, μια πρώτη αίσθηση από τους μαθητές των φροντιστηρίων Ανατολικό που σήμερα φαντάζομαι ήρθαν σε επαφή μαζί σας για την αυλαία. Η αυλαία τους βρήκε καλά στην ψυχολογία. Αρχικά, κυρία Στεριάδου, όλα κινήσαν η διαδικασία όπως κάθε χρόνο δεν κύλησε απρόσκοπτα. Τα παιδιά πήραν τα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι το πιο δύσκολο διάστημα για τα παιδιά, αυτό μου λέγανε σήμερα το πρωί κάποιοι μαθητές μου, ήταν το διάστημα από την ώρα που μπαίνουν στην αίθουσα, που είναι 8 η ώρα το πρωί, μέχρι τις 9 παρά 5 που δόθηκαν στα περισσότερα σχολεία τα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο είναι ένα διάστημα που περνάει πάρα πολύ δύσκολο. Μια μαθήτριά μου, μάλιστα, μου έλεγε: ήπια 2 και 3 μπουκάλια νερό, και έπρεπε να πηγαίνω συνέχεια μετά στην τουαλέτα, γιατί δεν ήξερα πώς να περάσει. Είναι, ξέρετε, εκείνο ο νεκρός χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η προσωπική σου μάχη. Και πόσο μάλιστα την πρώτη μέρα που θέλουν να είναι και από τις 7.30 εκεί, από τις 7 και 4, μη τυχόν και γίνει κανένα στραβή και αυτό εδώ πέρα. Οπότε φαντάζομαι ότι η πρώτη μέρα, η μέρα της έκθεσης, είναι όντως πολύ πιο δύσκολο να περάσει αυτός ο συγκεκριμένος χρόνος. Ναι. Τώρα το κείμενο του κυρίου Μαρονίτη το περιμέναμε, του Μαρονίτη. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Όταν μιλάμε, αυτό που μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός και ένας φιλόλογος, ο οποίος προετοιμάζει παιδιά για το μάθημα της έκθεσης, ένα τόσο ευρύ και ανοιχτό μάθημα,
βέβαια που έχει θεματολόγιο, έχει συγκεκριμένα όρια και γραμμές πάνω στις οποίες αυτές ακολουθεί ο καθηγητής και προετοιμάζει ένα μαθητή για να πάει να γράψει πανελλαδικές. Υπάρχει αυτό, αλλά από την άλλη, επειδή μιλάμε για ένα ανοιχτό μάθημα, τα κείμενα που βλέπουμε κάθε χρόνο στις πανελλαδικές είναι πολλές φορές από δοκιμιογραφία σε εφημερίδες, καλή ώρα όπως αυτό που ήταν του Βήματος Κυριακής πριν από 9 χρόνια περίπου, του Μαρονίτη. Νομίζω ότι δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ το ίδιο το κείμενο, αυτό θα ήταν απίστευτο. Νομίζω οι πιθανότητες υπερβαίνουν τις πιθανότητες να βρει κάποιος το λότο ή το τζόκερ. Καλά, προφανώς, ναι, δεν το συζητάμε. Και ούτως ή άλλως αυτό που έχει σημασία είναι η καλύτερη ανάπτυξη. Το θεματολόγιο και η προετοιμασία πάνω στα θέματα που μπορεί να προκύψουν για να επεξεργαστεί ένας μαθητής στις πανελλαδικές. Αυτό γίνεται συγκροτημένα, γίνεται οργανωμένα και νομίζω ένας επαγγελματίας φροντιστής ξέρει πώς θα καθοδηγήσει τον μαθητή του έτσι ώστε να μην επηρεάσει το ίδιο το κείμενο, αλλά οι ιδέες που πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί μέσα στα προηγούμενα χρόνια, άλλωστε η έκθεση είναι ένα από τα μαθήματα που κακά τα ψέματα δεν μπορείς να προετοιμάζεσαι, να περιμένεις μόνο με μία χρονιά να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο μάθημα αυτών των απαιτήσεων. Έτσι. Μια άνω τελεία θα βάλουμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Παναγιώτη Ανανιάδη, από τον οποίο, κύριε Ανανιάδη, καταρχήν να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Αυτό που μένει να πούμε είναι αυτό που διαπιστώσαμε εκ πρώτης όψεως. Πήγαν όλα καλά την πρώτη μέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, όλα καλά. Βγήκανε και το θέμα βατό, όπως άκουσα που το λέτε κιόλας και στην εκπομπή. Έχει σχέση με την παιδεία και την εκπαίδευση. Ένα θέμα με το οποίο ασχολούνται οι μαθητές σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής φίτησή τους, ναι, από το δημοτικό μέχρι γυμνάσιο και λύκειο. Και μεταξύ μας ήταν και ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει όλους εμάς, έτσι. Δηλαδή, ο ρόλος της εκπαίδευσης σήμερα και ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, η παιδεία που πρέπει να προσφέρει πέρα από την εκπαίδευση, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί διαχρονικά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Σίγουρα, είναι ένα θέμα όλους μας απασχολεί, όσοι ασχολούμαστε είμαστε στον χώρο της παιδείας. Και βλέπετε, δεν είναι μόνο η υποχρεωτική παιδεία, υπάρχουν οι διαβίου μάθηση, υπάρχουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπου και όλα τα κέντρα με τα οποία μπορούν και ενήλικες να ασχοληθούν και να μάθουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις. Ναι. Και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και τα κέντρα που κάνουν για τους γονείς οι δήμοι, όλα αυτά εμπλουτίζουν τις γνώσεις και μπορούν δηλαδή και οι ενήλικες να συμμετέχουν στη διαδικασία της παιδείας. Κύριε Ανανιάδη, υπήρχε κάτι που σας προβλημάτισε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όλα είναι κανονικά, όλοι είμαστε προετοιμασμένοι, όλος ο μηχανισμός. Στην Περιφερική Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στις 8 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι επιτροπές σε επίπεδο διευθύνσεων, στα εξεταστικά κέντρα, γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, όλα είναι κανονικά και στα βαθμολογικά κέντρα, που θα ξεκινήσουν βέβαια την βαθμολογία των γραφτών. Και φαντάζομαι ότι όσο προχωράει η τεχνολογία, παλιά φαινόμενα όπως εκείνα με την καθυστέρηση των τηλεγραφημάτων, με προβλήματα στη μετακίνηση των τηλεγραφημάτων από εξεταστικό κέντρο σε εξεταστικό κέντρο, τα αφήνουμε πίσω μας, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, αλλά πάντα υπάρχει, σας είπα, όλος ο μηχανισμός είναι σε κινητοποίηση. Αν τυχόν δημιουργηθεί κάτι έκτακτο, να μπορέσουμε να το λύσουμε άμεσα και να μην υπάρχει καθυστέρηση. Και τώρα, μια που αναφερθήκατε εσείς, αν και είναι πολύ νωρίς, έχουμε μόλις τις πρώτες ώρες από το πρώτο μάθημα. Σε ό,τι αφορά τις βαθμολογίες, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση έτσι περίπου πότε θα τις περιμένουμε? Κοιτάξτε, εκτίμηση δεν μπορούμε να κάνουμε. Περίπου γύρω στα την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν να βγαίνουν οι πρώτες βαθμολογίες. Εκεί θα φανούν λίγο ενδεικτικά, θα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στο πού θα κυμαίνεται η βαθμολογία. Όχι, πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμοί, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν περίπου στα τέλη του μήνα, Ιούνιο, για να μπορούν μετά οι υποψήφοι να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο. Πριν κλείσουμε, να σας πω βίβο, ναι, και επίσης και το ποσοστό της αποχής και χθες και σήμερα, ναι, ήταν σχετικά χαμηλό. Βέβαια, είναι λίγο υψηλό στα ΕΠΑΛ. Χθες κυμαίνονταν ανάμεσα στο 20% και 30%. Σήμερα είναι ανάμεσα στο 3% και
17% που ήταν στα εσπερινά γενικά ηλικία. Ήταν κάτι που συνηθίζεται αυτό? Ναι, το υψηλό ποσοστό ειδικά αποχής στα ΕΠΑΛ, αυτό εννοώ. Στα ΕΠΑΛ είναι ένα ποσοστό το οποίο το υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Βλέπετε, στα ημερήσια γέλη η αποχή είναι, είναι γύρω στο 3%. Ναι. Πολύ χαμηλή. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη ευκαιρία που θα έχουν κάποιοι υποψήφοι οι οποίοι ενδεχομένως παρουσίασαν κάποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας σήμερα, θα υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο? Ναι, κοιτάξτε, αν τυχόν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει βεβαίως από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Μπορούν να εξεταστούν, όχι σε αυτή τη διαδικασία τώρα που διανύουμε, αλλά το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα. Ήταν το θέμα που μας απασχόλησε στην περσινή περίοδο, που υπήρχε ένα ζήτημα κατά πόσο θα διευθετηθεί ή όχι. Τελικά ισχύει φέτος κανονικά, όσοι χρειαστεί θα εξεταστούν, ναι, όπως και τον πέρσι, Σεπτέμβριο. Και πέρσι, έγινε τελικά τελευταία στιγμή, απλά είχε καθυστερήσει η σχετική απόφαση, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Ανανιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε και στο κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής στις 19 του μηνός, με εξίσου θετική αίσθηση για τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία στους υποψηφίους. Να είστε καλά. Κύριε Τεμεκενίδη, και εμείς να κλείσουμε σιγά σιγά για να περάσουμε έτσι στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Θέλω να κλείσουμε αισιόδοξα. Με κάποιες συμβουλές. Ναι. Κάποιες συμβουλές στους υποψήφιους, διότι σήμερα ξεκίνησε ένας Γολγοθάς, τον οποίο θα τον ανεβαίνουν θέλουν δεν θέλουν μέχρι τις 19 του μηνός. Και η αλήθεια είναι αυτό που χρειάζεται τώρα, κυρία Αστεριάδου, γιατί τη Δευτέρα είναι το κομβικής αξίας μάθημα για κάθε υποψήφιο, από την άποψη ότι τα παιδιά δίνουν μαθηματικά και αρχαία. Mm-hmm. Οι μόνοι δηλαδή που θα περάσουν μια χαλαρή Δευτέρα είναι τα παιδιά που είναι υποψήφια για τις σχολές υγείας, γιατί αυτοί θα δώσουν βιολογία την Τετάρτη. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, την τελευταία μέρα. Α, βιολογία, ναι, που είναι το βασικό τους μάθημα. Τετάρτη είναι το επόμενο. Εκτός κι αν πηγαίνουν με σκοπό να ανοίξουν και τις πολυτεχνικές αλλά και τις ιατρικές σχολές. Άρα μιλάμε για το σημαντικό μάθημα βαρύτητας και για τις νομικές σχολές και για τις πολυτεχνικές, τις φυσικομαθηματικές, οικονομικές, πληροφορικές. Δηλαδή για το 75-80% των υποψηφίων. Άρα πώς περνάνε το Σαββατοκύριακο αυτά τα παιδιά, τι τους συμβουλεύουμε? Να κάνουν μια σωστή επανάληψη, δεν ανοίγουμε μέτωπα. Δηλαδή ενώ βρήκαμε ένα καινούριο βοήθημα που το βρήκε ο θείος του θείου του ξαδέρφου κλπ. Δεν λύνουμε καινούρια πράγματα. Mm-hmm. Και αν παρόλα αυτά προκύψει κάποια νέα απορία, μια άσκηση στην οποία βρίσκουμε πραγματικά πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους καθηγητές μας. Εγώ λέω στους μαθητές μου κάτι που δεν με συμφέρει προσωπικά. Απορίες που δεν λύνεις μπαίνουν στις πανελλήνιες. Νόμος του Μέρφη είναι αυτός. Εννοώ δηλαδή να πάνε τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν, να πάρουν τις τελικές οδηγίες από τους ανθρώπους με τους οποίους εμπιστεύονται και τους προετοιμάζουν καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι να είναι σίγουροι, είμαστε αφιερωμένοι αυτό το διάστημα στις ανάγκες των υποψηφίων μας, και από εκεί και πέρα με ηρεμία, με πίστη στον εαυτό τους, να πάνε να δώσουν τη μάχη. Άλλωστε αυτό ζητάει και η οικογένειά τους και ο εαυτός τους πάνω απ' όλα, να δώσουν τη μάχη με τιμιότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και αισιοδοξία. Σαββατοκύριακο στην παραλία πάντως σε καμία περίπτωση, έτσι? Μάλλον όχι. Αυτό μάλλον το Σαββατοκύριακο, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Εδώ και εμείς που δεν είμαστε υποψήφοι, δεν θα το κάνουμε αυτό το βήμα προς την παραλία. Εσείς και εμείς σίγουρα δεν θα το κάνουμε. Τα παιδιά ενδεχομένως ίσως έχουν την ανάγκη μιας ανάσας και γι' αυτό το ρώτησα. Απλά αυτή η ανάσα θα πρέπει να είναι λίγο πιο διακριτική ενδεχομένως. Μία βόλτα στη γειτονιά και όχι σε κάτι. Και όχι μεγάλα ξενύθια, ειδικά την παραμονή της εξέτασης. 9-10 το πολύ έχουμε κλείσει τα βιβλία. Mm-hmm. Μια βόλτα λίγο να μας χτυπήσει φρέσκος αέρας. Ας ελπίσουμε λίγο να πέσει και η θερμοκρασία για να βοηθήσει τα παιδιά περισσότερο. Χαλαρή κουβέντα. Το πρωί δεν διαβάζουμε ξανά από την αρχή να φορτώσουμε τον εαυτό μας με περισσό άγχος. Ούτως ή άλλως ο κάθε υποψήφιος έχει τα άγχη του, προφανώς. Και πάμε, είπαμε, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ηρεμία. Πάνω απ' όλα ηρεμία. Και ψυχραιμία. Είναι αυτό το οποίο είπα και εγώ στο δικό μου το παιδί. Δεν είναι ο εχθρός μας το μάθημα το οποίο δίνουμε. Είναι ένας φίλος και είναι ένα διαβατήριο το οποίο δεν αφορά απαραίτητα κάποιο ΑΕΙΤΕΙ. Αφορά το υπόλοιπο της ζωής μας, το οποίο ενδεχομένως να είναι και πολύ μακριά από αυτό που φαντάζονται τώρα τα παιδιά.
Έτσι, η επαγγελματική πορεία του καθενός απέχει πολύ. Απέχει πολύ από αυτό το οποίο έχουν τώρα στο μυαλό τους. Οπότε, το μόνο που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και αγάπη σε αυτό που έχουν κάνει μέχρι στιγμής και θα τους ανταποδώσει το ίδιο το μάθημα στο τέλος. Εγώ είμαι σίγουρη. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Τεμεκενίδη. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Άλλες δύο φορές τουλάχιστον, γιατί θα κάνουμε μαζί τη χημεία, φαντάζομαι, όπως κάθε χρόνο. Και φυσικά το κλείσιμο της σειράς αυτής των εκπομπών. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κυρία Εύα Παπαδοπούλου, η οποία είναι φιλόλογος των Φροντιστηρίων Ανατολικών, που επιμελήθηκε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας, τα οποία, όπως είδαμε, χαρακτηρίζονται σαφή, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αν και εμένα, κυρία Παπαδοπούλου, η αλήθεια είναι ότι ο Μαρονίτης πάντα λίγο με τρόμαζε. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό το όνομα, είναι βαρύ. Ναι, βαρύ. Αλλά παρόλα αυτά η επιλογή του κειμένου η οποία έγινε είναι σχετικά καλή. Δηλαδή το κείμενο γενικότερα δεν είχε προβλήματα. Ήταν αρκετά κατανοητό όσον αφορά το περιεχόμενό του. Τα παιδιά δηλαδή δεν δυσκολεύτηκαν στο να αντιληφθούν τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Υπήρχε βέβαια μια δυσκολία όσον αφορά την περίληψη του κειμένου, γιατί οι θεματικοί άξονες βγαίνανε λίγο πιο δύσκολα, κάποια παιδιά τους πήρε περισσότερη ώρα, παρόλο που ήταν πιο σύντομο σε σχέση με άλλες χρονιές το κείμενο. Αλλά παρόλα αυτά, μία μικρή δυσκολία την είχαν, χωρίς όμως να είναι κάτι το ιδιαίτερο ή κάτι τέλος πάντων το οποίο θα πρέπει να προβληματίζει. Γενικά και με δεδομένα τα προβλήματα που ακούσαμε που αναμένεται να παρουσιαστούν σε σχέση με τις βάσεις των παιδαγωγικών σχολών, πιστεύετε ότι η έκθεση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό συγκεντρωτικό? Κοιτάξτε, η έκθεση πάντοτε είναι ένα μάθημα το οποίο σαφώς επηρεάζει. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, σε κάθε κατεύθυνση υποψήφοι επικεντρώνονται στα μαθήματα βαρύτητας και ορθώς, καθώς με τον συντελεστή διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την τελική τους βαθμολογία. Ωστόσο, η έκθεση πάντοτε είναι το μάθημα το οποίο θα κάνει τη διαφορά. Άρα, όταν έχουμε, και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι και ξεκάθαρο το ότι ακριβώς η έκθεση που κυμαίνεται η πληθώρα των μαθητών. Η πλειοψηφία κυμαίνεται σε συγκεκριμένες βαθμολογίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται σχετικά μέτριες, δηλαδή από το 12 έως και το 14-14,5. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα είχαμε ψηλότερες βαθμολογίες. Είχαμε ψηλότερες βαθμολογίες. Αυτό δείχνει γενικότερα μία τάση, η οποία σαφώς το μάθημα της έκθεσης μπορεί να αφήσει έναν υποψήφιο έξω από μία σχολή ή ενδεχομένως να μην είναι η σχολή της επιλογής τους όσον αφορά την πόλη στην οποία θα θέλανε. Δηλαδή να μην είναι στον τόπο διαμονής τους και ενδεχομένως να χάσουν, για παράδειγμα, την πόλη της Θεσσαλονίκης και να αναγκαστούν να πάνε στην Κομωτινή, στα Ιωάννινα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, σαφώς πάντοτε το μάθημα της έκθεσης έχει μία ιδιαιτερότητα και είναι το βαρόμετρο, θα λέγαμε, της συνολικής εικόνας των εξετάσεων. Ακριβώς. Καταρχήν καθορίζει την ψυχολογία. Ακριβώς. Είναι και το πρώτο μάθημα, αυτό, οπότε πάντοτε τα παιδιά. Αλλά αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να τους πούμε είναι ότι ξεκινάμε, είναι πρώτο μάθημα, έχουμε άλλα τρία όμως, οπότε δεν σταματάμε εκεί. Οπότε, ξεκινώντας λίγο με το. Να δούμε τις σχετικές κάρτες. Ξεκινάμε με τη θεωρία, από ό,τι βλέπω. Έτσι. Ξεκινάμε πρώτα με το. Εντάξει, το πρώτο ζητούμενο ήταν η περίληψη του κειμένου, η οποία, όπως προείπαμε, ήταν σχετικά σύντομο το κείμενο, μικρό το κείμενο. Οπότε, και γι' αυτό το λόγο και η περίληψη κυμάνθηκε σε μικρότερο όριο λέξεων, δηλαδή από 90 έως 110, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που είναι λίγο πιο ελαφρώς πιο αυξημένες. Οι θεματικοί άξονες. Στους οποίους θα δώσουμε ενδεικτικά κάποιους άξονες ανάλογα με την παράγραφο του κειμένου. Εκεί που πάνω αν κάτω μπορούμε θα να δούμε τη σχετική κάρτα. Να κοιμάνθουν τα παιδιά. Λοιπόν, όπως λέει, το θεματικό κέντρο του κειμένου συνολικά ήταν ο σχετισμός των ενιών παιδεία και εκπαίδευση. Δηλαδή, πάντοτε οι μαθητές ξεκινώντας θα πρέπει να αναφερθούν στο βασικό σημείο του κειμένου. Στην πρώτη παράγραφο, τα δύο σημεία στα οποία θα έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους μαθητές είναι η σύγχυση των δύο ενιών σαν ταυτόσημες από την πλειοψηφία και ότι και την σημασιολογική εξέλιξη, θα λέγαμε, της έννοιας παιδείας, δηλαδή η έννοια της παιδείας μέσα από τους αρχαίους συγγραφείς, που σημαδοτείται αρχικά ως ανατροφή ή καλλιέργεια, μετέπειτα εξελίσσεται σε γνώση και αρετή, ενώ κάποιες φορές κατά βάση στη νεότητα, στην παιδική ηλικία, συνδέεται με την αμετροέπεια και με τη διασκέδαση. Ο θεματικός άξονας της δεύτερης παραγράφου, δηλαδή ας το πούμε ο πλαγιότυλος, θα λέγαμε, για να γίνομαστε και πιο κατανοητοί στα παιδιά, είναι η ετυμολογική συγγένεια της παιδείας με την εκπαίδευση, η οποία όμως αφορά κυρίως το επίπεδο της διδασκαλίας και όχι την άμεση συγγένεια την οποία έχουν αυτές οι δύο έννοιες. Συνεχίζοντας την τρίτη παράγραφο, εστιάζουμε στο ότι παρόλα αυτά η σχέση της παιδείας και της εκπαίδευσης δεν ισχύει. Αυτή, έτσι όπως δηλαδή η άμεση σχέση, γι' αυτό απαιτείται μια πιο ψύχρεμη κριτική προσέγγιση για να διαφανεί ότι οι δύο έννοιες λειτουργούν με ένα κοινό γνώμονα τη γνώση.
η οποία γνώση, όπως εύστοχα υπογραμμίζει ο συγγραφέας, είναι μια γνώση παρεχόμενη κυρίως από την πολιτεία, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, πράγμα το οποίο ενίοτε εντείνει τις ταξικές διαφορές. Καταλήγοντας στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου και τελευταία, η παιδεία ως μέθοδος λειτουργεί αδέσμευτα και είναι σωστά προαιρετική, ενώ η εκπαίδευση είναι πραξιελεγχόμενη και δικαίως υποχρεωτική. Αυτά όσον αφορά την περίληψη του κειμένου. Συνεχίζουμε με το κομμάτι της θεωρίας. Σε μία ερώτηση στη Β1 που παραδοσιακά θα λέγαμε πλέον μετά τα τελευταία τρία, είναι και το τέταρτο έτος το οποίο η Επιτροπή μας συνηθίζει σε ερώτηση τύπου σωστού λάθος. Να επαληθεύσετε, να διαψεύσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων με βάση το κείμενο. Η πρώτη πρόταση, το περιεχόμενο του όρου παιδεία παραμένει αμετάβλητο στο πέρασμα του χρόνου. Η απάντηση είναι ότι είναι λάθος. Στη δεύτερη πρόταση, η παιδεία στον Εσχύλο και στον Σοφοκλή αφορά αποκλειστικά στον άνθρωπο, είναι επίσης λάθος. Στην τρίτη πρόταση, η λέξη παιδεία για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε την παιδαριώδη φλιαριακή ανοησία, το οποίο θεωρείται σωστό με βάση το κείμενο. Η τέταρτη πρόταση, η παιδεία και η εκπαίδευση είναι έννοιες εντελώς άσχετες μεταξύ τους, κρίνεται λάθος. Και η τελευταία ερώτηση, πρόταση, η εκπαίδευση λειτουργεί ως θεσμοθετημένη διαδικασία, το οποίο είναι σωστό. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία η άσκηση, αρκετά εύκολες οι απαντήσεις για τα παιδιά. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση θεωρίας, στη Β2α. Ζητούνται να βρεθεί ένας τρόπος ανάπτυξης της τελευταίας παράγραφου του κειμένου, η οποία και σηματοδοτείται από την Επιτροπή, και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. Το δεύτερο σκέλος είναι αρκετά σημαντικό, καθώς μας δίνει και μεγαλύτερη μοριοδότηση. Ο τρόπος ανάπτυξης λοιπόν που εντοπίζεται στη συγκεκριμένη παράγραφο είναι η μέθοδος της σύγκρισης αντίθεσης, το οποίο για να το τεκμηριώσουμε την απάντησή μας θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται φανερό τόσο από τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης αντίθετα, στο συγκεκριμένο, με παραπόμπη στο συγκεκριμένο χωρίο, όπως και από το γενικότερο νόημα της παραγράφου, αφού συγκρίνονται οι έννοιες της παιδείας και της εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαφορές τους. Μια εύκολη και αυτή άσκηση, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Η αμέσως επόμενη άσκηση μας ζητούσε, είχε να κάνει με τη συνοχή του κειμένου, μας ζητούσε να δώσουμε τη νοηματική σχέση των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων της τρίτης παραγράφου του κειμένου. Στη λέξη ωστόσο, θα πούμε ότι δηλώνεται η αντίθεση. Στη λέξη επομένως, το συμπέρασμα. Κάποια παιδιά έχουν δώσει απάντηση ότι το αποτέλεσμα λογικά θα εκλειφθεί ως σωστό. Προκειμένου, το οποίο δηλώνει σκοπό, που πάει να πει ότι, που δηλώνει επεξήγηση, και το κυρίως, το οποίο δηλώνει έμφαση. Και αυτό μέσα στο πλαίσιο των γενικών γνώσεων και σίγουρα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στο Β3α ζητούνταν να ξαναγράψουν αυτές τις προτάσεις τις οποίες τους δίνονται με αντικατάσταση των υπογραμμισμένων λέξεων, χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα της πρότασης με μια συνώνυμη. Στην πρώτη λοιπόν πρόταση, δίνουμε ενδεικτικά τις προτάσεις εδώ, αλλά οι μαθητές γνωρίζουν στο ότι οι αρχές ανιχνεύονται στον Εσχύλο και στον Σοφοκλή. Η λέξη η οποία είναι υπογραμμισμένη το ανιχνεύονται, μια αντίστοιχη συνώνυμη την οποία δίνουμε είναι εντοπίζονται. Είναι προτείνω να πάμε στην επόμενη κάρτα και να μείνουμε στην επόμενη κάρτα για να δούμε τα. Να δώσουμε τις λέξεις. Δεν χρειάζεται νομίζω να δούμε τις πρώτες. Τα παιδιά κυρίως έχουν εντοπίσει τις λέξεις αυτές καθεαυτές. Στη λέξη συνάπτεται, ως αντικατάσταση δίνουμε τη λέξη συνδέεται. Στη λέξη εμφανίζεται, το παρουσιάζεται. Στο συντελεστών μπορούμε να δώσουμε είτε παραμέτρων, είτε παραγόντων, είτε όρων. Και στις προφανείς, πρόδειλες, εμφανείς, ξεκάθαρες, αλλά και πολλές άλλες, γιατί ακριβώς είναι λέξεις με, ας το πούμε, με πολύ ευρεία σημασία. Και αυτή αρκετά εύκολη άσκηση. Στην επόμενη άσκηση μας ζητούσε να αντικαταστήσουμε τις λέξεις με αντώνυμα, δηλαδή τις αντίθετες λέξεις. Οπότε προχώροντας στην επόμενη κάρτα, στη λέξη αναβαθμίζεται, δίνεται η λέξη υποβαθμίζεται. Μεταγενέστερη ως αντίθετη στο προγενέστερη. Επιτρέπουν, απαγορεύουν. Ιδιωτική, δημόσια. Και διαφορές, ομοιότητες, ίσως η πιο εύκολη, θα έλεγα, άσκηση από όλο το ας το πούμε, διαγώνισμα, από όλο την εξέταση. Την εξέταση την οποία είχαν τα παιδιά. Στην αμέσως επόμενη άσκηση, στη Β4, μας ζητείτε να εντοπίσουμε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου, στο πρώτο ζητούμενο, δύο ρήματα παθητικής φωνής. Είναι πάρα πολλά τα ρήματα, κυριαρχεί η παθητική φωνή στην πρώτη παράγραφο. Δύο ενδεικτικά τα οποία δίνουμε είναι να αλλάσσονται, ανιχνεύονται. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Οπότε μαθητές, ας μην μείνουν μόνο σε αυτά τα δύο τα οποία δίνουμε, είναι ενδεικτικότατη απλά η απάντηση. Στο δεύτερο σκέλος της ίδιας ερώτησης, μας ζητούσε να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου στην συγκεκριμένη παράγραφο. Εδώ οι μαθητές θα έπρεπε να πούνε ότι με τη χρήση παθητικής φωνής από τον συγγραφέα
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος, σε αντίθεση με την ενεργητική, και παράλληλα, όσον αφορά το ύφος, προσδίδει αντικειμενικότητα και επισημότητα στο κείμενο. Και πάμε στην έκθεση, στο αυτό καθ' αυτό κομμάτι, στην παραγωγή λόγου. Εδώ τα παιδιά όφελαν να είναι προσεκτικά όσον αφορά την ανάγνωση του θέματος, προκειμένου να μην κινηθούν εκτός των ζητουμένων. Όπως μας λέει το θέμα, με αφορμή διάλογο που έχει ανοίξει τη σχολική κοινότητα σχετικά με το μορφωτικό ρόλο του σχολείου στον 21ο αιώνα, γράφεται ένα άρθρο από 500-600 λέξεις στη Μαθητική Εφημερίδα, στο οποίο πρώτον υποστηρίζεται την άποψη ότι το σχολείο οφείλει παράλληλα με την εκπαιδευτική να ασκεί παιδευτική λειτουργία, και δεύτερον προτείνεται αιτιολογημένα τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και μαθητές-μαθήτριες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου. Ξεκινώντας λοιπόν την ανάλυση του θέματος. Η διευκρίνηση που... για το ονοματεπώνυμο φαντάζομαι γίνεται για ευνόητους λόγους, έτσι, γιατί κανονικά στο άρθρο ακριβώς το βάζουμε, αλλά... Γίνεται γιατί τα παιδιά παρασύρονται πολλές φορές και βάζουν το ίδιο τους το όνομα, πράγμα το οποίο απαγορεύεται. Υπάρχει η τακτική του να βάζουν τη λέξη υπογραφή ονοματεπώνυμο μέσα σε παρένθεση. Είναι προαιρετικό, βέβαια, δηλαδή θεωρούν οι εξεταστές ότι οι διορθωτές θα μπορούσε και να παραλυφθεί. Καλό είναι να μπαίνει, γιατί το σωστό είναι ένα άρθρο να είναι πάντοτε υπόγραφο. Αλλά... Σε περίπτωση που μπει το όνομα, αν δεν το προσέξει κάποιος. Σε περίπτωση που δεν το προσέξει, θέλω να πιστεύω ότι ο συνάδελφος επιτηρητής, ο οποίος παραλαμβάνει το γραπτό, το εντοπίζει, οπότε το διορθώνει εκείνη τη στιγμή, γιατί το παιδί θα έχει πρόβλημα. Ωραία. Αλλά γενικώς πισταμένα τους λέμε πάντοτε να το προσέχουν. Ωραία. Λοιπόν, το επικοινωνικό λοιπόν πλαίσιο είναι άρθρο, οπότε ο τίτλος κρίνεται απαραίτητος. Η ανάγκη για εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, ότι πλέον θα πρέπει να ξεπεράσουμε την λογική μόνο της εκπαίδευσης, αλλά να έχουμε ένα σχολείο λίγο πιο ολοκληρωμένο. Στον πρόλογο, γενικά, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν το δεδομένο του θέματος, που μιλάει για το διάλογο που έχει ξεκινήσει σχετικά με το μορφωτικό ρόλο του σχολείου στον 21ο αιώνα και τον εξυγχρονισμό ουσιαστικά αυτού του ρόλου. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ζητούμενο, στο οποίο μας ζητάει τον ρόλο, τη λειτουργία, δηλαδή ουσιαστικά την οποία θα πρέπει να έχει το σχολείο. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει πρώτα απ' όλα εκπαίδευση, δηλαδή γνώσεις, ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. Ωστόσο, επειδή η παιδεία είναι η διαδικασία της αγωγής, το σχολείο οφείλει να προσφέρει πρώτα απ' όλα ψυχική καλλιέργεια και συναισθηματική ολοκλήρωση για τη διαμόρφωση ενός πλούσιου και υγιού συναισθηματικού κόσμου και μιας ισορροπημένης προσωπικότητας. Αντίστοιχα, ηθική καλλιέργεια για την απόκτηση εφοδίων και τη διαμόρφωση μιας άρτιας προσωπικότητας με αίσθημα ευθύνης. Κοινωνική συνείδηση για την ομαλή κοινωνικοποίηση και αρμονική συνύπαρξη με τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Εθνική συνείδηση για ουσιαστική επαφή ή γνώση του πολιτισμού και της εθνικής μας ταυτότητας. Πολιτισμική οικουμενική συνείδηση για αποδοχή άλλων πολιτισμών και ομαλή συνύπαρξη με άλλους λαούς. Και δημοκρατική συνείδηση για αναγνώριση της αξίας της συμμετοχής στα κοινά και τη διαμόρφωση υγιούς πολιτικής συνείδησης. Να πούμε εδώ ότι προφανώς τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν από αυτούς τους άξονες, τους θεματικούς που δίνουμε, γιατί σαφώς το όριο των λέξεων δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν επαρκώς, δηλαδή να αιτιολογήσουν τις τοποθετήσεις τους, όταν ενδεχομένως θα πρέπει να αναφερθούν σε όλους αυτούς τους τομείς. Εντάξει, οπότε αν είμαστε μέσα σε αυτήν την λογική, είμαστε εντός θέματος. Το λέω για να ηρεμήσουν και τα παιδιά που ακούνε, να μην νομίζουν ότι πρέπει να γράψουν όλα μα όλα αυτά τα οποία τους δίνουμε. Συγγνώμη. Σαφώς χρησιμοποιούμε τη μεταβατική μας παράγραφο για να περάσουμε στο δεύτερο ζητούμενο, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει με την συνέργεια ουσιαστικά τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Και όσον αφορά το κομμάτι των εκπαιδευτικών, τις δράσεις που μπορούν να κάνουν, μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου με συνειδητοποίηση του παιδευτικού του ρόλου, δηλαδή τη συμβολή του στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ότι είναι ένας βασικός φορέας, ας το πούμε, διαπαιδαγώγησης πέρα από την οικογένεια. Αξιοποίηση του διαλόγου με προβολή των ανθρωπιστικών επιστημών και των αξιών, αυτό το οποίο πολύ απλά λέμε πολύ συχνά ανθρωπιστικό σχολείο. Οργάνωση δράσεων με κοινωνικό χαρακτήρα και ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή σε αυτές, όπως για παράδειγμα περιβαλλοντικά προγράμματα, εθελοντικές δράσεις και άλλα. Οργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην εκλέπτυνση του αισθητικού κριτηρίου και αθλητικές δραστηριότητες με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Από την πλευρά τους, οι μαθητές, γιατί και αυτοί θα πρέπει, είναι ζητούμενο και θα πρέπει να αναφερθούμε και στο κομμάτι των μαθητών. Αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλοί μαθητές από τους υποψηφίους επικεντρώθηκαν κατά βάση στο ρόλο των εκπαιδευτικών, αλλά και οι μαθητές ήταν ζητούμενο. Μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου με συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης που έχουν να αποδέχονται τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού, την αποδοχή των κανόνων του σχολείου,
συνεργασία τόσο με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και με τους υπόλοιπους μαθητές, συμμετοχή και στήριξη των δράσεων που οργανώνονται και αναγνώριση του ρόλου των μαθητικών κοινοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη συμμετοχή σε αυτές. Όσον αφορά τον επιλογό μας, ολοκληρώνουμε λέγοντας ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές έχουν ο καθένας χωριστά το δικό τους μερίδιο ευθύνης, αλλά η ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη γόνιμη συνεργασία τους. Μάλιστα. Εγώ πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Παπαδοπούλου, θέλω να προτείνω, μια που είναι ένα θέμα και ένας προβληματισμός που, όπως είπα και στον κύριο Ανανιάδη, απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα από τότε που τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου και φαντάζομαι και πολύ πιο πριν και θα εξακολουθήσει να την απασχολεί. Ίσως να γίνει μια επιστημονική δουλειά, αφού με το καλό τελειώσουμε την εξέταση των γραπτών, να τα πάρει ένας άνθρωπος του τα δώτα γραπτά, να δούμε τι λένε τα παιδιά για το ρόλο του σχολείου και ενδεχομένως στο επόμενο νομοσχέδιο, μια που είναι τακτικά αυτά τα νομοσχέδια που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα καταρτιστεί, να λάβουμε και υπόψη μας τι λένε τα παιδιά για το σχολείο τους ή πώς θα θέλανε το σχολείο τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της παιδείας. Έτσι. Νομίζω ότι είναι βασικό να ακουστεί και η φωνή ενός από τους δύο βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό που λέγεται σχολικό περιβάλλον. Πέρα από τους εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα παιδιά, είναι αυτά τα οποία. Και είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι. Γιατί νομίζω ότι αυτά εδώ τα γραπτά, αν μη τι άλλο στο μεγάλο τους πλειοψηφικό ποσοστό, θα μας δείξουν το τι σκέφτονται τα παιδιά που μόλις τελείωσαν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί αυτό το ρημάδι που μας ταλαιπωρεί. Χρόνια. Το σχολείο. Είναι μια δεξιαμενή που θα δώσει τροφή για σκέψη, θέλω να πιστεύω. Αν και εφόσον αξιοποιηθεί, βέβαια. Δημοσιογραφικά πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά θα αναζητήσω έτσι έναν τρόπο να μάθουμε τι Ωραία. Είπαν τα παιδιά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Εμείς, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 2 μετά το μεσημέρι με τα πολύ βαριά μαθήματα, όπως ακούσατε και πριν, των μαθηματικών και των αρχαίων ελληνικών. Μέχρι τότε να είστε καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.